πλέον λειτουργούν κανονικά. Κάποιες από αυτές άνοιξαν είτε στην πρώτη φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, είτε στη δεύτερη φάση. Και όπως εξήγησε ο Υπουργός Εργασίας, έχουν κριθεί από την κυβέρνηση ότι δεν χρειάζονται πλέον περαιτέρω κρατική αρρωγή. Μεταξύ των επιχειρήσεων που εξαιρούνται από το νέο πρόγραμμα στήριξης είναι ο τομέας του λιανικού εμπορίου, μέρος του χοντρικού εμπορίου, οι υπεραγορές, τα φαρμακεία, τα κομμωτήρια και τα κουρία, τα γυροκομεία, η οικοδομική βιομηχανία, οι κτηνιατρικές δραστηριότητες, τα τυχερά παιχνίδια και υπηρεσίες σε σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία. Είναι τομείς που είχαν ενταχθεί στα προηγούμενα κυβερνητικά σχέδια της απασχόλησης και επιχειρήσεις που δεν έχουν το δικαίωμα μέχρι το τέλος του χρόνου να προχωρήσουν στην οποιαδήποτε απόλυση εργαζομένου τους. Αυτό μάλιστα σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία, τον νόμο δηλαδή περί προστασίας των μισθών, σύμφωνα με τον οποίο επίσης κανένας εργοδότης δεν δικαιούται να προχωρήσει στη μείωση των ωρών εργασίας του υπαλλήλου του, εκτός και αν ο ίδιος εργοδοτούμενος συνένει με αυτό. Λοιπόν, στα άλλο, είδαμε ποιες εταιρείες, επιχειρήσεις δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο. Πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για το ποιες επιχειρήσεις και κάτω από ποιους όρους μπορούν να συμμετάσχουν στα νέα σχέδια τα οποία εξήγηλε σήμερα η κυρία Μιλιανίδου μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών. Κόκκινες γραμμές και αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις θέτει την ίδια ώρα ο Υπουργός Εργασίας προς όλες εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες θα κάνουν χρήση του νέου κυβερνητικού προγράμματος στήριξης της απασχόλησης. Ανάμεσα στα βασικά κριτήρια που τίθενται επιτάπητος και αφορούν και στα 5 ειδικά σχέδια, βρίσκονται η σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η βεβαίωση εγκεκριμένου λογιστή για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, η οποία μάλιστα, όπως υπογραμμίζει η Ζέτα Μιλιανίδου, θα πρέπει να σεβαστεί πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων της. Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου του 2020 και να μην απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2020. Συνεχίζεται το δίχτυ προστασίας στους εργαζόμενους, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί και πριν από 3 μήνες. Σημαντική παράμετρος των σχεδίων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι το ενεργειακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον στην επιχείρηση αντί στον εργαζόμενο. Με τις επιχειρήσεις να έχουν το δικαίωμα της επιλογής σε ποιο σχέδιο θα υποβάλουν αίτηση για στήριξη. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ειδικό σχέδιο για επιχειρήσεις ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό προβλέπει ένα μειωμένο κύκλο εργασιών πέραν του 40% για το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο και πέραν του 35% για τον Αύγουστο. Με το ποσοστό κάλυψης των εργοδοτουμένων να ανέρχεται μέχρι το 45% έως τον Ιούλιο και στο 40% για τον Αύγουστο, με επαναλαμβανόμενο το 60% κάλυψης του μισθολογικού κόστους. Για αυτές τις επιχειρήσεις, εάν εργοδοτούνται μέχρι 3 πρόσωπα, τότε θα καλύπτεται το 100% και των 3 προσώπων το 60%. Το ειδικό σχέδιο πλήρους αναστολής των εργασιών μιας επιχείρησης απευθύνεται εξάλλου σε όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές λόγω των σχετικών υπουργικών διαταγμάτων, όπως τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, οι δισκοθήκες, οι αίθουσες κινηματογράφου, τα θέατρα, οι αίθουσες θεάματος και οι κλειστοί χώροι για δεξιώσεις γάμων και ούτω καθεξής, με την κρατική στήριξη να αγγίζει το 100% για μια επιχείρηση μέχρι 9 εργαζομένους και στο 90% για πέραν των 9 υπαλλήλων και με επαναλαμβανόμενο το 60% κάλυψης του μισθολογικού κόστους. Το 5ο σχέδιο της κυβέρνησης αφορά στη στήριξη των ανέργων, αυτούς δηλαδή που ανέμεναν ότι μετά το Μάρτιο θα επέστρεφαν στις εργασίες τους. Πρόκειται για το ίδιο σχέδιο που ίσχυε και για τους πρώτους 3 μήνες της κρίσης, δηλαδή από τις 16 Μαρτίου μέχρι τις 12 Ιουνίου, και σύμφωνα με αυτό το ειδικό επίδομα των 360 ευρώ θα καταβάλλεται στον άνεργο που λάμβανε ανεργιακό επίδομα και έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα των 6 μηνών για πληρωμή. Ειδικά για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, θέλω να πω ότι η καταβολή του ανεργιακού επιδόματος και του ειδικού ανεργιακού επιδόματος, το οποίο σας έχω αναφέρει, θα θεωρείται όλη αυτή η περίοδος επιδότησης μέσω των σχεδίων ή μέσω του κανονικού ανεργιακού επιδόματος ως συνεχής απασχόληση για σκοπούς του σχεδίου αναστολής εργασιών, η οποία εφαρμόζεται κατά τους χειμερινούς μήνες. Υποδεικνύει επίσης ότι το επίδομα αυτό δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ενεργειακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, μητρότητας, πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα από τα ειδικά σχέδια. Στα 500...